Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Καλωσορίζω τον ευπατρίδη αιρετό άρχοντα της επαρχίας Λαγκαδά, τον αγαπητό φίλο τον κύριο Σταύρο Καμαρούδη που είναι κοντά μας, τον οποίο το βλέπω ανανεωμένο, φρέσκο, φρεσκαδούρα βλέπω. Δήμαρχε, καλησπέρα σας. Καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου της Αντιπολιτεύσεως τώρα ο κύριος Καμαρούδης, πρώην Δήμαρχος Καλλινδίων και νυν Δημοτικός Σύμβουλος του Διευρυμένου Δήμου Λαγκαδά. Καλλικράτιος δηλαδή. Καλλικράτιος. Να ρωτήσω τι κάνετε καταρχήν και πώς είστε, αν έχετε ξεκουραστεί. Διότι... Καλή χρονιά να έχουμε και εσείς και τον κανάλι σας και όλοι οι τηλεθεατές. Καλή χρονιά και σε εσάς. Και καλό κουράγιο. Καλή χρονιά. Τα χαιρετίσματά μας επάνω στο Ζαγκλιβέρι. Θα έρθετε μια μέρα να σας κεράσουμε τσιπουράκι. Οπότε, με ωραίους μεζέδες τοπικούς. Έμαθα ότι πέρα έχουμε ωραίες ταβέρνες, είπαμε. Κάποιος κάνει ωραία λουκάνικα εκεί πέρα και πρέπει να έρθω μια βόλτα. Και ωραίο κόσμο, φιλόξενο. Πάντω με τις συγχωνεύσεις των σχολείων, εσείς διαφωνείτε από ό,τι μου πάρετε στο διάλειμμα. Θέλετε να μου πείτε την άποψή σας, μιας και το συζητούσαμε πριν με τον κύριο Τουλίκα. Ορίστε, να την ακούσουμε. Όταν μιλάμε για αποκέντρωση, πρέπει να την εννοούμε κιόλας. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στο κλεινό νάστη μέσα στην πόλη. Μπορεί, όπως είπες προηγουμένως, κατηδίαν που συζητήσαμε, ότι μερικά σχολεία να είναι στον ίδιο χώρο, να είναι το 14, το 15 κτλ. Και να είναι χωρισμένα. Εκεί ναι, να γίνει συνένωση, αφού είναι ένα πλέον το σχολείο. Όμως υπάρχουν χωριά τα οποία απέχουν το ένα από το άλλο 10-15 χιλιόμετρα. Αυτά τα παιδιά θα πρέπει να μεταφερθούν. Έτσι δεν είναι. Τα έξοδα αυτά δεν τα υπολογίζουμε. Και την ταλαιπωρία των γονέων ή και τα έξοδα που θα υποστούν οι ίδιοι οι γονείς για να μεταφέρουν τα παιδιά τους αυτά. Mm-hmm. Και τον κόμπλεξ τέλος πάντων που θα έχουν αυτά τα παιδιά ότι το χωριό τους δεν έχει σχολείο. Το είδαμε ότι πολλά σχολεία έκλεισαν. Αυτό δημιούργησε μια περαιτέρω κατάπτωση της Ήπαιθρου. Εάν θέλουμε λοιπόν την Ήπαιθρο να τη διαλύσουμε, ας το λέμε στα ίσια να τη λοιπόν. Να λάβει τα μέτρα του κάθε δημότης του μικρού χωριού της επαρχίας. Να προσπαθήσει να φύγει κάποτε από το χωριό του και να πάει προς την πόλη. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αποκέντρωση, αυτό είναι συγκέντρωση. Και όσο για το οικονομικό στοιχείο που τονίζουμε συνεχώς, δεν νομίζω ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην ουσία δημιουργούνται άλλα έξοδα. Ίσως οι εκπαιδευτικοί και όλοι οι δημόσιοι πάλι, πάμε τώρα σε ευρύτερο τομέα για όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, για εφορίες, για αστυνομικό τμήματα που λένε να τα κλείσουν όλα και να κάνουν καλλικράτικη, θα είναι μέγα έγκλημα. Οι δημόσιοι πάλι εμείς και από χωριό να καταγόμαστε, όταν μπούμε στο δημόσιο, θέλουμε να πάμε σε μια μεγάλη πόλη να υπηρετήσουμε. Λοιπόν, λέμε να κλείσει η εφορία, παράδειγμα, Ζαγκλιβερίου, να κλείσει το αστυνομικό τμήμα Ζαγκλιβερίου, να κλείσει το Σοχού, να κλείσει δεν ξέρω ποια άλλα χωριά κλπ. Αυτό όμως το σκεπτόμαστε από πλευράς δικής μας προσωπικού ωφέλους, όχι από πλευράς ωφέλους του κοινωνικού συνόλου, της Ήπαιθρου. Διότι αν η Ήπαιθρος ερημωθεί, η οικονομία θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Πρέπει να εμβαθύνουμε στα αίτια της κατάπτωσης της οικονομικής που υπάρχει σήμερα στη χώρα μας και γενικά σε όλες τις χώρες. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τη δική μας χώρα για να δούμε πού οφείλεται. Ένας από τους παράγοντες είναι και αυτός. Ότι δεν προσέξαμε, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, τη φτωχή, ότι δεν προσέξαμε την Ήπαιθρο, δεν προσέξαμε την περιφέρεια. Δεν την τονώσαμε την περιφέρεια. Δεν την κάναμε σύγχρονη και αποδοτική. Να μπορεί ο πολίτης να κάτσει εκεί, να επιβιώσει, να βρει δουλειά και να παράγει επωφελία όλου του κοινωνικού συνόλου. Αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, πώς να ρωτήσω τώρα, επειδή εφαρμόστηκε τελικώς ο Καλλικράτης, ήθελα να μας μεταφέρετε λίγο το κλίμα που επικρατεί. Καταρχήν, ο κόσμος το έχει συνηθίσει ότι πλέον είναι Λαγκαδιανοί όλοι και δεν είναι Ζαγκλιβερίτες ή οτιδήποτε άλλο. Ο κόσμος πιθαναγκάζεται, κατά την γνώμη τη δικιά μου. Mm-hmm. Και λέει, αφού έτσι είναι, τι να κάνουμε. Το δέχεται, είτε το ενσυνείδητα το επικροτεί, είτε δεν το επικροτεί. Και τι να κάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Ο κάθε πολίτης έχει τον αγώνα της επιβίωσής του. Μπορεί να δει και αυτά τα θέματα. Σου λέει έτσι το θέλαν, έτσι το κάνουν. Κατά βάθος κανείς δεν συμφωνεί, εγώ σας λέω. Ιδίως από τους ανθρώπους που είναι γύρω. Από ορισμένα χωριά που είναι πολύ κοντά προς το Λαγκαδά και σε άλλους δήμους που είναι κοντά στις έντρες κτλ. Μπορεί να το δέχονται. Οι απομακρυσμένοι δεν νομίζω ότι δέχεται κανείς. Εγώ έναν Έλληνα ξέρω που συμφωνεί με τη συνένωση των 7 δήμων εκεί πάνω και το λένε Ραγκούση. Τον Υπουργό Εσωτερικών δεν ξέρω κανέναν άλλον. Όλοι οι άλλοι που έχω ρωτήσει διαφωνούν. Δεν ξέρω άλλον Έλληνα που να συμφωνεί με τη συνένωση 7 δήμων
και τη δημιουργία ενός νέου ενός 1.900.000 στρεμάτων. Αυτό το πράγμα δεν είναι δήμος. Διαφωνούμε, αλλά δεν είχαμε το θάρρος όλοι μας να σηκώσουμε τη φωνή μας και να πούμε όχι, δεν είναι σωστό. Μη δεξαρωμένων και των κυρίων βουλευτών παντός κόμματος. Λέω ούτε για τον Α, ούτε για τον Β. Όλοι οι βουλευτές Β' περιφέρειας ή προερχόμενοι από την Ήπεθρο, από την έξω χώρα, όχι από το κέντρο, έπρεπε να υψώσουν φωνή. Ορισμένες συνωνώσεις ίσως έπρεπε να γίνουν και θα μπορούσαν να γίνουν. Να υπάρξει όμως μια λογική. Εδώ δεν υπάρχει λογική τώρα. Όταν ο Δήμος Λαγκαδά, η ακτίνα είναι 90 χιλιόμετρα, τι περιμένετε τώρα. Μόνο στο χάρτη να το δείτε εκείνο το μέρος, θα πείτε ότι όχι, ρε παιδιά, δεν γίνεται. Επομένως, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Εύχομαι να υπάρξει μια περίοδος, έστω και μεταβατική, και μετά να βρούμε τον ιρμό μας. Αλλά. Έχει αναλάβει δύσκολο. Λοιπόν μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά ο κύριος Αναστασιάδης, ο νέος Δήμαρχος Λαγκαδά. Η δική μου άποψη, κύριε Καμαρούδη, μετά από περισσότερο από 15 χρόνια που έχω στο αυτοδιοικητικό ρεπορτάζ, είναι ότι πρέπει εσείς οι πρώην δήμαρχοι των επιμέρους δήμων. Να βοηθήσουν. Εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσετε. Βεβαίως. Και εννοείται ότι πρέπει να βοηθήσετε, διότι ο Δήμος πρέπει να αρχίσει να λειτουργεί από χθες, να το πω έτσι. Το λέω αυτό διότι βλέπω συνεχώς προβλήματα που υπάρχουν στους νέους καλλικρατικούς δήμους. Και υπάρχουν λόγω της ασυνεννοησίας η οποία επικράτησε λίγο πριν και λίγο μετά τις εκλογές. Επειδή στον ένα Δήμο που συνενώθηκε εκλέχθηκε ο Δήμαρχος του άλλου Δήμου που συνενώθηκε και στο διάστημα που μεσολάβησε από τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων δεν λέγανε ο ένας τον άλλον καλημέρα. Επειδή ανταλλάξανε και 5 βαριές κουβέντες προεκλογικά, τώρα καταλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να την πληρώσουν από την 1η-1η οι δημότες. Ούτε ο δήμαρχος, ούτε ο πρώην δήμαρχος. Βλέπει κανείς όμως και μια λαμπρή, θα μου το επιτρέψετε, εξαίρεση. Βλέπει κανείς στη συνεργασία από την οποία προέκυψε η νέα δημοτική αρχή του Δήμου Μενεμένης Αμπελοκήπων Μενεμένης, όπου εκεί οι δήμαρχοι τα βρήκαν και προεκλογικά. Τα βρήκα και μετεκλογικά και ο Δήμος λειτουργεί από την 1η-1η και λες εδώ υπάρχει και άλλη Ελλάδα. Σαν να μην υπήρξε κενό διάστημα. Δεν υπήρχε ακριβώς αυτό. Δηλαδή δεν μπορούσε να υπάρχει μια καλή συνεννόηση μεταξύ των δημάρχων που χάσανε με τον νέο δήμαρχο, ούτως ώστε να μπορέσει να ξεκινήσει να λειτουργεί ο Δήμος από την 1η-1η και μετά μαλώστε στα δημοτικά συμβούλια. Μετά φάτε τα σχολιανά σας που λέμε, που λέει και ο λαός. Αλλά δεν έπρεπε να βοηθήσουν λίγο οι παλαιοί δήμαρχοι, οι πρώην δήμαρχοι, τον νέο εκλεγέντα καλλικρατικό δήμαρχο, αν είναι δυνατόν. Αυτό που είπατε για το Δήμο Μενεμένης. Δεν υπάρχει στην Ελλάδα, δεν έχει γίνει πουθενά αυτό το πράγμα. Είναι το ιδανικό. Είναι το ιδανικό. Μπας περιπτώσει ένα ανθρώπινο συνέστημα είναι και αυτό, σε ένα χρονικό διάστημα να υπάρχουν εντάσεις. Αυτές οι εντάσεις όμως τώρα πρέπει να εκλείψουν και να δούμε, όπως είπες, το κοινό καλό. Εγώ να αφήσουμε τα μίση, τα πάθη. Να σας πω κάτι. Άμα θέλετε να κάνετε αντιπολίτευση, δεν ήταν ανάγκη να την κάνετε ή να σπάσετε το τζαμπουκά του νέου εκλεγέντα δημάρχου. Δεν ήταν ανάγκη να το κάνετε πριν αναλάβει κανένα καθήκοντά του. Αλλά μετά έχει άλλα 4 χρόνια να κάνεις αντιπολίτευση. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λέτε. Ο σκοπός μας δεν είναι να σπάσουμε τον τζαμπουκά του Ιωδήποτε Δημάρχου. Ο σκοπός μας είναι να ανεβάσουμε τον τζαμπουκά του Ιωδήποτε Δημάρχου. Και με προτάσεις που θα έχουμε σαν αντιπολίτευση. Δεν πρέπει να κάνουμε αντιπολίτευση για την αντιπολίτευση, αλλά οι προτάσεις μας να είναι επικοδομητικές, ούτως ώστε να φωτίζουν τα πράγματα. Ο δε δήμαρχος με την δική του παράταξη πρέπει να αποδέχονται κι αυτοί κάποια σωστή πρόταση από έναν αντιπολιτευόμενο εντός εισαγωγικών και αν είναι σωστή να έχουν τη γενναιότητα να την επικροτούν και να την εφαρμόζουν. Αυτός ο οποίος την πρότεινε
Να μην καβαλάει και αυτό στο καλάμι και πει: α, εγώ του την πρότεινα, άρα εγώ είμαι καλύτερος. Αυτά είναι μικρότητες για μένα. Το ποιος είναι καλύτερος και χειρότερος θα το δείξει η τετραετία, και από αυτή την τετραετία το έργο που θα παράγει κανείς θα τον κρίνει η κοινωνία, θα τον κρίνουν οι πολίτες. Mm-hmm. Ό,τι λοιπόν επικοδομητικό έρχεται, από όπου και να έρθει, πρέπει εμείς να το εκλαμβάνουμε σωστά, να το επεξεργαζόμαστε και αν είναι σωστό να το εφαρμόζουμε. Αν δεν είναι, να το αποκλείουμε. Οι πολίτες θα δούνε ποιος αξίζει. Mm-hmm. Μπορεί εγώ να σου πω ένα σοφό πράγμα, εσύ όμως επειδή δεν έχεις τις αλφα ικανότητες, αν και είσαι δήμαρχος, να μην το επεξεργαστείς σωστά. Θα κρυθείς. Εάν είσαι όμως σωστός δήμαρχος, το επεξεργαστείς σωστά. Οπότε και εγώ θα φανώ που σου το πρότεινα και εσύ που το επεξεργάστηκε σωστά. Mm. Άρα και οι δυο αναβαίνουν τα καζέ μας. Να μην έχουμε το κόμπλεξ. Θα έπρεπε λοιπόν, δήμαρχε, την επομένη των εκλογών, ο δήμαρχος που έχασε τις εκλογές, επειδή έτσι αποφάσισε ο λαός, όχι επειδή έτσι αποφάσισε ο Αναστασιάδης. Ο λαός το αποφάσισε. Ο λαός αποφάσισε να εκλεγεί ο Αναστασιάδης. Δεν να το αποφάσισε ο ίδιος του. Που έπρεπε να το φωνάξει ο δήμαρχος, ξέρω εγώ, Λαχανά, ο δήμαρχος Καλλινδίων. Έλα εδώ, Γιάννη Αναστασιάδη, πάρε τα στοιχεία. Τόσο ταμείο θα σου δώσω. Αυτά τα έργα είναι σε εξέλιξη τώρα. Μπράβο. Αυτά τα έργα έχουμε δομολογήσει. Αυτά είναι σταματημένα, γίνανε. Αυτό το προσωπικό έχουμε, τόσα άτομα έχουμε, τόσους συμβασιούχους έχουμε. Ναι. Πάρτα, ορίστε, να τα έχεις. Κάνε τον προγραμματισμό σου. Και δείξε ποιος είσαι. Ακριβώς, ούτως ώστε την πρώτη που θα αναλάβεις, να μην βρεις χάος. Να μην βρεις χάος. Να μην μπορεί να πει ότι ξέρεις με σαμποτάρανε, με κάναν γι' αυτό, δεν μπορούσα να πω τόσο πρέπει. Είναι που είναι ένα 900 στρέμματα ο Δήμος. Δηλαδή είναι δυνατόν να του βάζουμε τρικλοποδιές από πριν καν αναλάβει. Αν είναι δυνατόν. Αν βάζουμε τρικλοποδιές, έχει και δικαιολογητικά στοιχεία μετά ο καθηγητής. Ναι. Εγώ μπορούσα, αλλά δεν με άφησε ο Λάζαρος, δεν με άφησε ο Σταύρος κτλ. Όταν όμως όλοι συντείνουμε στην προσπάθειά του και υποβοηθούμε, θα φανεί κατά πόσο ικανός είναι να συνδυάσει όλες αυτές τις συγκλίνουσες δυνάμεις για να παράγει το ποθούμενο έργο. Έτσι ακριβώς. Και θα φανεί αν είναι ο ικανός αρχηγός. Και ρωτώ για να δημιουργήσει. Και ερχόμαστε τώρα στο θέμα, στην ουσία. Πώς βλέπετε να λειτουργεί ο Δήμος μέχρι στιγμής? Εντάξει, μην είμαστε και τόσο απαιτητικοί από τον πρώτο μήνα. Δεν είμαστε καθόλου απαιτητικοί, αυτό λέω. Γιατί από όσο έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω, δεν υπήρχε αυτή η καλή συνεννόηση στην οποία αναφερόμαστε και οι δύο τόση ώρα. Δεν υπήρχε πριν αναλάβει ο Αναστασιάδης. Δεν υπήρχε. Δεν λέω ότι εσείς δεν συνεργαστήκατε μαζί του από τις εκλογές και μέχρι την πρώτη πρώτου. Αλλά ξέρω για άλλους δημάρχους της περιοχής που δεν συνεργάστηκαν σχεδόν καθόλου, να το πω έτσι. Εμένα και κατά τη γνώμη μου αυτό είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Εγώ επειδή δεν μπορώ να απολογηθώ για τους άλλους, θα απολογηθώ για τον εαυτό μου. Ο μηχανικός ο δικός μου, επί έναν και πλέον μήνα, και η οικονομική υπηρεσία δεν έκαναν τίποτα άλλο που να ετοιμάζουν όλα τα στοιχεία τα οποία να δώσουν, όπως είπες, στο καινούριο δήμαρχο, όποιος και θα ήταν αυτός, ούτως ώστε να μπορεί να ξεκινήσει και να παράγει το έργο. Σήμερα δηλαδή ο Δήμος Λαγκαδά ξέρει, ο πρώην Δήμος Καλλινδίων, τι έργα είναι σε εξέλιξη, ποια έχουν γίνει οι μελέτες και ποια είναι καθοδόν και τι πρέπει να γίνουν. Έχουν πλήρη εικόνα. Όπως και στα οικονομικά. Έχουμε δηλαδή, έχει έρθει ο αντιδήμαρχος ο Αρμόδιος εκεί και είπε ότι εντάξει, από το Δήμο Καλλινδίων είμαστε ευχαριστημένοι από την πλευρά σου ότι μας έδωσε ό,τι είχε να μας δώσει. Μας έδειξε την εικόνα την πραγματική που υπάρχει στον Δήμο. Δεν μας έκρυψε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα ψευδός και ξέρουμε τις ανάγκες και τι πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, πώς βλέπετε να λειτουργεί ο Δήμος μέχρι στιγμής, όλος ο Δήμος ο ενίο? Βλέπω μια καλή πρόθεση από πλευρά της διοίκησης. Εντάξει. Και η αντιπολίτευση δείχνει ένα καλό πρόσωπο προς τη στιγμή. Υπάρχουν κάποιες οξύτητες, υπάρχει το λεγόμενο, ας πούμε, επιτροπή έκρηξη ατζαμιλίκη από ορισμένους συναδέλφους, δικαιολογημένο και αυτό, σιγά σιγά θα πάρουν και αυτή το βάπτισμα του πυρός που λέμε και θα μπουν στα πράγματα. Θα στρώσει η δουλειά.